Γεια σας, είμαι ο Μάριος και πάλι εδώ μαντέψτε που στην Pokémon Light Platinum Nuzz Look Challenge, τέταρτο επεισόδιο, τέταρτος Elite Four Member, τέταρτη μάχη, τέταρτη πρόκληση και ελπίζω να την ξεπεράσουμε και αυτή με την ίδια επιτυχία όπως και όλες τις άλλες τις υπόλοιπες τρεις που τις πολέμησαμε με μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, εδώ πέρα πήγα στο τέταρτο Elite Four κατευθείαν για έναν λόγο δικό μου, δεν ξέρω ακριβώς ποιον, αλλά τέλος πάντων πήγα, είναι ο τέταρτος Elite Four αυτός. Εξακολουθώ να μην ξέρω τι τα επέχει, πάντως είμαστε έτοιμοι έχοντας χιλάρι τα Pokémon μου, έχοντας βάλει και ένα Max και ένα Elixir βασικά σκέτο στο Rocking Bird, μια και που είχαν τελειώσει σχεδόν τα Rock Slide του από τη μάχη με το Umbreon. Τα άλλα Pokémon νομίζω είναι κομπλέ. Είμαστε έτοιμοι, βασικά το Snorlax δεν ξέρω πόσα Bodies να έχει. Το έχω μείνει 4, αν και πιστεύω ότι θα το φτάσουν. Δεν πιστεύω να χρειαστεί πιο πολλά, πολύ πιο πολλά τέλος πάντων Bodies για σε αυτή τη μάχη. Εμείς είμαστε εδώ, εμείς θα βάλουμε τώρα την πρόκλησή μας. Έχουμε έτοιμο εδώ τη λίστα. Όποιο βγει πρώτο, αυτό θα ακολουθήσουμε. Pokémon κλειδώνονται. Έχουμε ποικιλία πάντως, αυτό είναι το καλό. Έχουμε μεγάλη ποικιλία. Έχουμε αντιμετωπίσει όλες μας τις προκλήσεις εκτός από την πρόκληση που λέει όχι δύο κινήσεις και την πρόκληση που λέει όχι δύο Pokémon. Αυτές τις προκλήσεις θα τις φοβόμουν, αλλά βασικά έχω σκεφτεί κάτι για τον Champion, έχω σκεφτεί να εφαρμόσω μία από αυτές τις δύο κινήσεις, αλλά θα δούμε τι θα κάνω για τον Champion. Οπότε, είμαστε εδώ πέρα, στην τέταρτη Elite Four Member, με αυτόν τον κανόνα που λέει ότι κλειδωνόμαστε σε μία κίνηση. Δεν θα σκεφτώ ακόμα σε ποια κίνηση θα κλειδωθώ, πάντως θα βάλω μέσα ένα Pokémon το οποίο λογικά θα ξέρω σε ποια κίνηση θα θέλω να κλειδωθώ. Θα βάλω το Rocking Bird μπροστά, για τον οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα κλειδωθούμε στο Rock Slide, εκτός και αν έχει κάθε σε Psychic ή Ghost ή Dragon. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις θα κλειδώ σε μια άλλη κίνηση. Για να δούμε, θα καταφέρω να μαντέψω πάλι το type αυτής εδώ. Σκέφτομαι μήπως αυτή εδώ η trainer χρησιμοποιεί Poison type Pokémon, ίσως. Θα μπορούσε, για να δούμε. Μπορώ να το μαντέψω. Congratulations, ναι. Iron Queen, όχι, έχει Steel type Pokémon αυτή εδώ. Δεν έχει Poison type Pokémon. Έχει Steel type Pokémon και βάζει τον Embolion. Με το Rocking Bird απέναντι στο Embolion δεν έχω καμία τύχη. Οπότε θα αναγκαστώ να αλλάξω. Πλέον μπορούμε να βάλουμε healing items, δεν πρέπει να το ξεχνάω. Πολλές φορές μπερδεύουμε τις προκλήσεις, αλλά είναι διαφορετικές. Λοιπόν, έχει βάλει Embolion και τώρα σε τι με συμφέρει να πάω. Που έχει Steel type Pokémon. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι θα μπορώ να πάω στον Gibson και να κλειδωθώ στο Earthquake. Παίρνοντας το Hydro Pump με μεγάλη επιτυχία, μπράβο Gibson. Μπορώ να κλειδωθώ στο Earthquake, μια και είναι Steel type Pokémon όλο, οπότε λογικά δεν θα μου χρειαστεί το Shadow Ball και το Body Slam και το Hyper Beam. Κλειδώνομαι στο Earthquake, αν και αυτό το Hydro Pump φαίνεται να κάνει αρκετά περισσότερο damage από όσο θα ήθελα, αλλά μπορούμε να βάλουμε healing items. Οπότε το Earthquake είναι το Hit KO, οπότε βάζω το Healing Item μου, βάζω το Hyper Potion και παίρνω και το επόμενο Hydro Pump, οπότε μπορώ να πάω για ένα Mist. Το Mist, άχρηστη κίνηση, δεν κάνει κάτι και πηγαίνουμε για το επόμενο Earthquake, κλειδωνόμαστε στο Earthquake με τον Gibson, είναι το μόνο Pokémon μέχρι στιγμής το οποίο έχει κλειδωθεί. Στη συνέχεια βάζει Bronzong, τώρα το Bronzong είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα γιατί δεν έχω ένα Pokémon το οποίο μπορεί να το βαρέσει με straightforward super effective κίνηση εκτός από τον Blaziken, αλλά το Blaziken είναι και fighting type Pokémon, οπότε φοβάμαι τις psychic type κινήσεις αυτού του Pokémon, οπότε θα σκεφτώ να κάνω κάτι άλλο, θα σκεφτώ να πάω στο Swad, ο οποίος Swad μπορεί να πάει για Surf, να κλειδωθεί στο Surf, βαράει κανονικά όλα τα steel type Pokémon, οπότε δεν έχω θέμα να κλειδωθώ στο Surf και είναι 3 hit KO, πηγαίνει για Iron Defense, το οποίο δεν με επηρεάζει καθόλου εμένα το Swad. Θα πάω για άλλο ένα τέτοιο, πηγαίνει για Safeguard. Το Bronzong φεύγει αρκετά εύκολα, μια και δεν πηγαίνει για πολύ χρήσιμες κινήσεις. Metagross. Το Metagross είναι ένα Pokémon το οποίο, όπως είπα και στο part πριν boss Elite 4, δεν με φοβίζει να μείνω μέσα στο Swad. Οπότε θα μείνω μέσα στο Swad και θα συνεχίσω να πηγαίνω για Surf. Είναι 73 level, αλλά Iron Defense. Οκ, okay, αυτή η Elite 4 δεν είναι και πάρα πολύ καλή από ό,τι φαίνεται. Είναι 3 hit και για το Surf, θα συνεχίσω. Psychic, πόσο μπορεί να κάνει αυτό το Psychic τώρα? Μπορεί να κάνει, δεν είναι το hit και yo, οπότε μπορώ να συνεχίσω με ασφάλεια να πηγαίνω για Surf. Να συνεχίσω να πηγαίνω και για άλλα Surf. Τώρα σαν να φαίνεται ότι είναι το hit και yo, δεν ξέρω βέβαια το επόμενο αν θα είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό, οπότε θα συνεχίσω να πάω για άλλο ένα Surf. Πηγαίνει για Meteor Mass,
δεν έχει αποτέλεσμα αυτή σου κίνηση, είναι not very effective. Βάζει το Skarmory. Τώρα για το Skarmory πιστεύω δεν θα έχω καμία ανησυχία να πάω στο JJ και να κλειδωθώ ελεύθερα στο Thunderbolt. Πιστεύω θα είναι, μπορεί να είναι και One Hit KO. JJ μας έχει δείξει ότι το έχει με τα One Hit KO σε αυτά τα Pokémon. Είναι One Hit KO, μπράβο JJ, ειλικρινά, μπράβο, μπράβο JJ. Και βάζει Aggron, και για το Aggron πιστεύω ότι μπορώ να πάω πίσω στο SWAT, δεν θα ήθελα να πάω στο Blaziken γιατί άπαξε και ζήσει το Sky Uppercut, ένα Earthquake θα μου κάνει πολύ damage. Ενώ στο SWAT δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι το οποίο να μπορεί να πάει και να με πονέσει. Το Surf, είναι One Hit KO το Surf καταρχάς, οπότε τελειώνουν όλα μία ώρα αρχίτερα και χωρίς κανένα φόβο και κανένα τρόμο. Οπότε έχουμε νικήσει τον τέταρτο Elite Four member αρκετά πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενα. Οι Elite Four γενικά έχουν φύγει αρκετά εύκολα. Τώρα ο Μπελάς που μπορεί να προκύψει από τον Champion. Δεν ξέρω ποιος είναι. Βασικά ξέρω ποιος είναι ο Champion. Δεν ξέρω τι Pokémon έχει πάντως. Θα μπορούσε να με τρομάξει. Αλλά η ομάδα μου έχει δείξει ότι δεν πρέπει να φοβάμαι τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Οπότε μίλα μου, ναι, δεν θέλω να μου μιλήσει άλλο. Φτάνει. Θα χιλάρω το Pokémon μου εδώ πέρα. Αξίζουν να θεραπευτούν και για την τελική μάχη θα βάλω ένα ελιξίριο στο Snorlax. Και τι άλλο, χρειάζεται κάτι άλλο, τα άλλα power points και εσύ χρειάζεσαι στο Surf. Όπου θα βάλω και ένα max elixir στο Vaporeon. Και είμαστε κομπέλα λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στον επόμενο Champion. Στον επόμενο trainer, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο Champion. Θα δείτε ποιος είναι. Βασικά δεν ξέρω αν δεν ξέρω αν υποτίθεται ότι μας το έχει πει στο storyline και εγώ απλά είμαι τόσο ηλίθιος που δεν προσέχω γρήγορα από το storyline ως συνήθως. Οπότε θα τον δούμε μαζί στο επόμενο part. Μέχρι τότε, αντίο σας, αφήστε like, comment, subscribe αν θέλετε. Γεια σας, θα σας δω στο τελευταίο βίντεο του Pokémon Light Platinum με μια πρόκληση για μια πολύ πιο ισχυρή μάχη από αυτές εδώ που μόλις πολεμήσαμε. Αντίο σας!